Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Πέτρος, βλέποντας την πίεση που ζει η Ελισάβετ από τους δημοσιογράφους στο μοναστήρι, ψάχνει να βρει τρόπο να φύγει από το νοσοκομείο, και η Αλεξία προβληματίζεται για το αν θα πρέπει να συναντήσει τον Βίκο και να του δώσει από κοντά το γράμμα που άφησε για εκείνον η Αγγελική. Η Όλγα προσποιείται ότι ενδιαφέρεται για το Λευτέρη σε μια προσπάθεια να τους τα ξαναβρει με την πολυξένη, ενώ η Ηγουμένη ξεκαθαρίζει στην Ελισάβετ τους όρους που πρέπει να τηρήσει για να παραμείνει στο μοναστήρι. Οι δοκιμασίες της Ελισάβετ δεν έχουν τέλος και την κάνουν να αναθεωρήσει για κάποια πράγματα. Ο Γράσιμος εκμυστηρεύεται στον πατέρα του το ένοχο μυστικό του. Η Κασιανή θα βγει εκτός ορίων, αναγκάζοντας τον Μητροπολίτη να της προτείνει την απομάκρυνση της από την Μονή, με αντάλλαγμα την Ηγουμένεια σε κάποιο άλλο μοναστήρι. Η απόφαση της Ελισάβετ να φύγει από το μοναστήρι είναι οριστική και ο Λευτέρης δεν θα μπορούσε να είναι πιο χαρούμενος. Η Ηγουμένη συνεχίζει να ανησυχεί για την Κασιανή, η οποία, ενώ δέχεται αυστηρό επιτίμιο από τον ίδιο τον Μητροπολίτη, δεν σταματά τις δολοπλοκίες της. Ο Βίκος συναντά την κύρα ζητώντας της βοήθεια για να φτάσει το γράμμα της Αγγελικής στα χέρια του, παρακάμπτοντας την Αλεξία. Ο Πέτρος παρακούει τις εντολές του γιατρού και καταφέρει να βγει από το νοσοκομείο με τη βοήθεια του Λουκά. Ο κλοιός γύρω από τον Βίκο σφίγγει αφού ο Καστρινός καταφέρνει να φτάσει σε ένα μάρτυρα κλειδί. Η Ελισάβετ θα συναντήσει στη δουλειά του πατέρα της τον τελευταίο άνθρωπο που θα περίμενε να βρει εκεί. Η άφιξη του Πέτρου στη Γερακιανή αναστατώνει την Ελισάβετ. Η Αλεξία και ο Βίκος έχουν άλλη μια συνάντηση την ώρα που ο Παναγιώτης ετοιμάζεται να της κάνει πρόταση γάμου. Η πολυξένη ξεκαθαρίζει στην Όλγα ότι δεν πρόκειται να ξαναεπιστρέψει στην Γερακιανή και ότι ο Λευτέρης είναι πλέον παρελθόν. Ο Πέτρος και η Ελισάβετ θα μείνει για άλλη μια βράδια κάτω από την ίδια στέγη. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.